Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε χρέος να δούμε γιατί η χώρα έφτασε εδώ, να απευθυνθούμε με ειλικρίνεια στον κόσμο, να πούμε την αλήθεια και ο κόσμος πιστεύω ότι μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα και να οδηγηθεί σε καθαρά το ευρώ ή επιστροφή στη δραχμή και μείωση του βιωτικού επίπεδου του Έλληνα στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960. Είναι ένα ζήτημα υπαρκτό, δεν είναι ψευτοδήλη. 300 της Βουλής ή όσοι διαχειρίστηκαν από οποιοδήποτε διακριτό ρόλο εξουσία. Είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι απασχολεί όλη την κοινωνία. Γιατί όλοι μας σε συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας διαπιστώνουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και σε άλλους θεσμούς. Έχουμε πρόβλημα και με αξίες που παλιότερα τις υπηρετούσαμε, αλλά διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα αυτά κουμπάνουν και την τοπική αυτοδιοίκηση και το σημαντικό μας. Να βγούμε έξω και να βάλουμε τα διηγήματα όπως πραγματικά υπάρχουν στην κοινωνία και περισσότερο στους συντρόφους μας και στα μέλη και θέλη μας είναι ένα στίχημα που πρέπει να το βάλουμε μεταξύ μας. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά νομίζω στις λίγες μέρες που μείνανε μπορούμε αυτό το στίχημα να το κερδίσουμε. Yeah. Να σας παρουσιάσω τους υποψηφίους μας, το ψηφοδέλτιο που το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές και εγώ θέλω να πω